Λοιπόν, σας παίρνουμε διότι βλέπετε τις θερμοκρασίες που επικρατούν και το βράδυ αλλά και το πρωί και γνωρίζουμε ότι μένουν ανοιχτές οι προδημοτικές και τα νηπιαγωγεία. Χθες λοιπόν, κύριε Έλληνα, πήρα το εξής μήνυμα. Καλό απόγευμα. Όταν πήρα το γιο μου σήμερα, ήταν παγωμένος από το σχολείο. Είναι απαράδεκτο τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί να μένουν χωρίς θέρμανση τόσες ώρες και να είναι υποχρεωμένοι να έχουν τα παράθυρα ανοιχτά. Κανένας δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτές τις συνθήκες. Μπορούμε να αποταθούμε κάπου? Ποιος είναι αρμόδιος, κύριε Έλληνα, για τις θερμάνσεις στα σχολεία? Δεν υπάρχει καμία εγκύκλειος ούτε από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά ούτε από εμάς στα σχολικές εφορίες να παραμένουν κλειστές οι θερμάνσεις. Οι θερμάνσεις των σχολείων είναι προγραμματισμένες να ανάβουν συγκεκριμένες ώρες, να σβήνουν συγκεκριμένες ώρες και αυτό είναι βάση προγράμματος. Δηλαδή ξεκινά η θέρμανση από την ημέρα που μπαίνει ο χειμώνας και σβήνει όταν τελειώσει ο χειμώνας. Δηλαδή οικονομία κλίμακος ή υπάρχει εντολή να κάνει το κάθε σχολική μονάδα οικονομία για το θέμα της θέρμανσης. Είναι πρωτάκουσμα αυτό που ακούω. Ναι. Τώρα, κύριε Έλληνα, όταν είναι προγραμματισμένη, για παράδειγμα, να κλείνει στις 9.30 το πρωί, τέτοιες μέρες όπως είχαμε χθες και σήμερα ενδεχομένως, δεν μπορεί να πάει να είναι συνεχόμενα? Το πρόγραμμα εναπόκειται στην κάθε διευθυντική ομάδα το πότε θα το εφαρμόσει, από ποιαν ώρα μέχρι την ώρα την οποία θα αποσυντεθεί. Ναι, λέω, αυτό το πρόγραμμα δεν μπορεί να σπάσει. Υπάρχουν κάποιες μέρες που είναι εξαιρέσεις, όπως οι προηγούμενες μέρες. Μα όπως σας λέω, είναι θέμα καθαρά. Αν ζεστή ημέρα και δεν θέλει ο διευθυντής του σχολείου να είναι αναμένη θέρμανση, ο ίδιος αποφασίζει. Αν είναι πιο κρύες μέρες, ο διευθυντής του σχολείου λέει στις καθαρίστριες, αύριο το πρωί να ανάψετε τη θέρμανση από τις 6.30, από τις 7. Δεν υπάρχει περιορισμός. Δηλαδή αυτό που λέω είναι καθαρά, πρέπει να είναι μεμονωμένο και πρέπει να είναι τοπικό, έτσι ώστε να μην το κάνουμε θέμα ότι έχει γενική αυτή η παρατήρηση η οποία υπήρξε. Δεν το κάνουμε θέμα για να ξέρουν οι γονείς σε κάθε σχολείο που είναι μόνοι με μήνα να φυλάνε θερμοπύλες στα μωρά του. Δεν είναι για εσάς που λέω ότι το κάνετε θέμα. Ενώ για τους γονείς του συγκεκριμένου σχολείου μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με τη διευθυντική ομάδα του σχολείου να του πούν γιατί δεν αναβέτε τη θέρμανση. Ναι, στο κάτω-κάτω δεν κάνουν οικονομία τη τσέπη του οι διευθυντές. Μα δεν υπάρχει οικονομία. Αυτό λέμε, ναι, δεν είναι κόπο. Η προσφορά, για να ξέρετε, για τα πετρέλαια των θερμάσεων είναι γενική προσφορά του κράτους, δεν είναι τη κάθε εφορία ξεχωριστά. Την πληρώνει το κράτος απευθείας και δεν υπάρχει περιορισμός για κανένα σχολείο είτε για κανένα δημόσιο οργανισμό που λειτουργούν οι κεντρικές θερμάσεις με πετρέλαιο για να υπάρξει οικονομία κλίμακος και μην καταναλώνετε πετρέλαιο, ας πούμε. Είναι θέμα καθαρά συνεννόησης, και καλά να το πείτε στον αέρα αυτό, της κάθε διευθυντικής ομάδας με το σχολείο να αποφασίζει ανάλογα των κλιματολογικών συνθηκών πότε θα ανάβει την θέρμανση και πότε θα ανάβει το κλιματιστικό. Μάλιστα. Μα γι' αυτό σας έχουμε σήμερα, κυρία Έλληνα, για να το ξεκαθαρίσουμε και όσοι γονείς μας ακούνε, να ξέρουμε από πού να διεκδικήσουν. Γιατί χθες ακούγα ότι θα αποταθούν και κοντά σας που είστε ο αρμόδιος φορέας στις σχολικές εφορίες. Έχει να κάνει με τη διευθυντική ομάδα του κάθε σχολείου. Βεβαίως. Είναι συνεννόηση, καθαρή επικοινωνία. Ναι. Από τις σχολικές εφορίες όμως είναι οι οδηγίες για το να μένουν ανοιχτά. Γιατί το λέμε αυτό με τις θερμάσεις, γιατί δεν είναι μόνο ότι δεν έχουν θέρμανση, είναι και που πρέπει να είναι ανοιχτές πόρτες και παράθυρα λόγω του κορονοϊού. Οι σχολικές